Το βασικό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να παρακολουθούμε τους άλλους, έτσι. Έχουμε τόσα να κάνουμε με τον εαυτό μας, με την ψυχή μας και επομένως δεν έχουμε χρόνο για να παρατηρούμε και να περιεργαζόμαστε τη ζωή των άλλων. Δεν μας έβαλε και κανένας κριτές, έτσι, τη ζωή των άλλων. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, γιατί μετά χάνουμε τον εαυτό μας, έτσι, και περιεργαζόμενοι τους άλλους, πέφτουμε πολύ εύκολα στην κατάκριση. Μπορεί, ας πούμε, ο αδερφός αυτός να πήρε αυτό με έναν λογισμό αγαθό, δεν ξέρουμε. Έτσι, γιατί πολλές φορές, έτσι, και αυτό το δεύτερο, το τρίτο, το φτηνό που λέμε, το φτηνιάρικο πράγμα, το αγοράζεις 10 φορές και δεν κάνεις και τη δουλειά σου. Και παίρνεις ένα που είναι σωστό και κάνεις για πάντα τη δουλειά σου. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε εύκολοι πάντα και να κρίνουμε επιφανειακά τα πράγματα. Ένα είναι αυτό, έτσι, το οποίο νομίζω είναι πολύ βασικό. Πρώτα να δούμε την ψυχή μας, τον εαυτό μας και μετά να είμαστε έτοιμοι να ελέγξουμε τους πάντες και τα πάντα. Ξαναλέω, δεν πρέπει να περιεργαζόμαστε τους άλλους. Από εκεί μπαίνουμε σε πολλούς και μεγάλους πειρασμούς, πολύ μεγάλους. Και κυρίως αυτό το μεγάλο πειρασμό της κατάκρισης.